Ήταν η πρώτη μέρα του σχολείου, όταν χάθηκε το πορτοφόλι του διευθυντή. Υπήρχαν τρεις ύποπτοι. Ο κυπουρός κούρευε την μπροστινή αυλή. Ο καθηγητής μαθηματικών έλεγχε το τεστ έκπληξη που είχε δώσει στους μαθητές του. Και ο προπονητής συναντούσε νέα άτομα που ήθελαν να ενταχθούν στην ομάδα ποδοσφαίρου του σχολείου. Ποιος πήρε το πορτοφόλι? Ήταν ο καθηγητής μαθηματικών. Κανείς δεν δίνει ξαφνικά τεστ την πρώτη μέρα του σχολείου. Η μητέρα του Λάντον πηγαίνει να επισκεφτεί τους συγγενείς της σε μια άλλη πόλη. Πριν φύγει, μπαίνει στο δωμάτιο του γιού της για να τον αποχαιρετήσει. Η μητέρα του βλέπει μια τρομερή ακαταστασία και το αγόρι να παίζει παιχνίδια στο τηλέφωνό του. Η γυναίκα παίρνει τη συσκευή και την κλειδώνει στο χρηματοκιβώτιό της. «Θα σου πω τον κωδικό πρόσβασης, μόνο αφού μου στείλεις μια φωτογραφία του δωματίου σου, τακτοποιημένο και πεντακάθαρο». Βρίσκεται στο σιδηροδρομικό σταθμό, όταν ο Λάντον τη στέλνει τη φωτογραφία. Στην αρχή χαίρεται, μέχρι να συνειδητοποιήσει ότι είναι μια παλιά φωτογραφία. Πώς το κατάλαβε? Η ημερομηνία στην πινακίδα αναχώρηση στο σταθμό είναι 20 Δεκεμβρίου, αλλά στο ημερολόγιο στο δωμάτιο του Λάντον είναι 5 Ιουλίου. Ο Λόγκαν είναι ένας ειδικός πράκτορας που προσπαθεί να πιάσει έναν διαβόητο κακοποιό. Μετά, από πολύμινες έρευνες, βρίσκει το αρχηγείο του εγκληματία. Αλλά, η πόρτα είναι κλειδωμένη, πράγμα που δεν αποτελεί πραγματικά έκπληξη. Ο Λόγκαν βλέπει μια οθόνη δίπλα στην είσοδο, την αγγίζει και η οθόνη ανάβει. Πρέπει να είναι ένας γρίφος που πρέπει να λύσει ο ειδικός μας πράκτορας για να μπει μέσα. Προσθέστε 8 για να πάρετε τον αριθμό 1000. Χρησιμοποιήστε μόνο την πρόσθεση. Ο Λόγκαν λύνει τον γρίφο σε χρόνο 0. Ποια είναι η απάντηση? «888-88-8-8-8 ισούται 1000». Η πόρτα ανοίγει και ο άντρας μπαίνει σε έναν σκοτεινό διάδρομο. Αφού περπατήσει, κάποια στιγμή ο Λόγκαν παρατηρεί μια πόρτα, πάλι κλειδωμένη. Τότε είναι που ο άντρας εντοπίζει και ένα ημερολόγιο που κρέμεται στον τοίχο. Στο κάτω μέρος του υπάρχουν διάφορα γράμματα, δέλτα, π και ταφ. Αφού συνδέσει τις τελείες, ο ειδικός πράκτορας καταλαβαίνει τον κωδικό. Τι είναι αυτός? Είναι το 153. Τα γράμματα συμβολίζουν τις ημέρες της εβδομάδας. Δευτέρα, Παρασκευή. Και Τετάρτη. Η Δευτέρα είναι η πρώτη μέρα. Η Παρασκευή η πέμπτη μέρα. Και η Τετάρτη η τρίτη μέρα. Η πόρτα ανοίγει και ο Λόγκαν βλέπει ένα δωμάτιο που δεν έχει πολλά πράγματα μέσα. Μόνο ένα παλιό στρώμα, αρκετά μισοσαπισμένα φρούτα, στη γωνία, ένα μικρό μαχαίρι, μισοκρυμμένο κάτω από το στρώμα, και ένας διανομέας νερού, με ένα μπουκάλι νερό πάνω του. Ο κακοποιός πρέπει να κρατούσε κάποιον εδώ. Τέλος πάντων, υπάρχουν 4 πόρτες που οδηγούν έξω από το δωμάτιο. Πίσω από την πρώτη, υπάρχει μια μητέρα αρκούδα με ένα αρκουδάκι. Η δεύτερη οδηγεί σε μια λίμνη με πεινασμένους κροκόδιλους. Πίσω από την τρίτη πόρτα, υπάρχει ένα δωμάτιο γεμάτο με τοξικά αέρια και η τέταρτη πόρτα κρύβει έναν τοίχο φωτιάς. Με την ειδική του εκπαίδευση,
ο Λόγκαν δεν χρειάζεται πολύ χρόνο για να επιλέξει την πόρτα και να φύγει από το δωμάτιο. Ποια θα επιλέξει? Την τρίτη. Ο πράκτορας αδειάζει το μπουκάλι με το νερό. Στη συνέχεια, χρησιμοποιεί το μαχαίρι για να το κόψει με τέτοιο τρόπο, ώστε να χωρέσει το κεφάλι του μέσα. Το κασκόλ του βοηθάει στο να μην εισέλθει ο τοξικός αέρας στο μπουκάλι. Τρέχει μέσα στο δωμάτιο. Στη γωνία, ο Λόγκαν βλέπει μια σκάλα. Οδηγεί στο υπόγειο. Κάτω υπάρχουν τρεις άντρες, ο καθένας από αυτούς είναι δεμένος σε μια καρέκλα και ισχυρίζεται ότι ένας από τους άλλους δύο είναι ο κακός. Λένε στον Λόγκαν ότι είναι κλειδωμένοι εκεί μέσα για τουλάχιστον 4 μέρες. Ο ειδικός πράκτορας κοιτάζει τους άντρες με προσοχή και σύντομα καταλαβαίνει ποιος είναι ο εγκληματίας. Μπορείτε να κάνετε το ίδιο. Ο κακοποιός είναι ο άνδρας στα αριστερά. Έχουν περάσει 4 μέρες, αλλά δεν έχει καθόλου γένεια. Η υπόθεση λύθηκε. Η Άλισον είναι μεγάλο αφεντικό σε μια διεθνή εταιρεία. Μια μέρα, σπέβδει σε μια σημαντική συνάντηση όταν παρατηρεί ότι τα έγγραφα που χρειάζεται δεν έχουν εκτυπωθεί. Αλλά έχει ζητήσει από τουλάχιστον 3 υφισταμένους της να το κάνουν. Ο Ιαν λέει ότι μόλις επέστρεψε από το σούπερ μάρκετ επειδή τους τελείωσε ο καφές. Ο Ρόμπερτ ισχυρίζεται ότι ήταν πολύ απασχολημένος με τη σύνταξη ενός νέου συμβολέου. Και η Άλις απαντά ότι ήταν στην κουζίνα ετοιμάζοντας σνακ και φτιάχνοντας καφέ για τη συνάντηση. Ποιος πραγματικά έχει ξεχάσει την εργασία και βρίσκει δικαιολογίες την τελευταία στιγμή? Είναι η Άλις, δεν υπάρχει καφέ στο γραφείο, τότε πώς θα μπορούσε να φτιάξει καφέ?